Χρυσό θα πληρώνουν το δίπλωμα οδήγησης οι μη εμβολιασμένοι μετά τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, οι ανεμβολίαστοι υποψήφιοι οδηγοί θα πρέπει εντός 48 ωρών πριν τη θεωρητική εξέταση ή την πρακτική εξέταση να υποβάλλονται σε rapid test από ιδιωτική δομή υγείας. Πολύ άδικο προς τους εξεταζόμενους. Θεωρώ ότι η ίδια δουλειά μπορεί να γίνει και με ένα self-test ή τουλάχιστον όχι ένα rapid test πριν από κάθε μάθημα. Ίσως να συμπυκνώσουν τον χρόνο των μαθημάτων, έτσι ώστε ένα rapid test να καλύπτει αρκετά μαθήματα και να μην χρειάζεται να το κάνουν πριν από κάθε μάθημα και δαπανούν τόσο πολλά χρήματα. Το δίπλωμα ήδη από μόνο του είναι μια διαδικασία που έχει αρκετά μεγάλο κόστος. Οπότε σίγουρα πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα για την εξάπλωση, ας πούμε. Αλλά θεωρώ ότι τώρα, αν έπρεπε για κάθε μάθημα να πληρώνει έξτρα για κάποιο τεστ, θεωρώ ότι είναι υπερβολικό και ίσως θα έπρεπε να βρεθεί κάποιο άλλο έτσι, μέτρο. Ένα μέτρο το οποίο μπορεί να είναι απαραίτητο υγειονομικά, όμως εκτοξεύει το κόστος, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς πως χρειάζεται τουλάχιστον 20 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 25 πρακτικής. Δεν ξέρω, γιατί τώρα εντάξει είναι και ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των πολιτών στην ουσία, για τον κορονοϊό, αλλά αυτό το μέτρο είναι λίγο προβληματικό όπως και να έχει για τον υπόλοιπο κόσμο που δεν έχει κάνει τον εμβόλιο. Θα έπρεπε να βρεθεί μια μέση λύση. Και όπως επίσης ότι και εμβόλιο να έχεις κάνει, πάλι καλό είναι να κάνεις τεστ. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις των ιδιοκτητών σχολών οδηγών, οι οποίοι δοκιμάστηκαν οικονομικά καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας μετά τα παρατεταμένα lockdown. Στην ιδιαίτερη περίπτωση βιώνουμε αυτή την ιστορία τύπου κορονοϊού με απεργίες, με lockdown, με σταματήματα, αλλά τη βιώνουμε από το 17 σχεδόν. Δηλαδή δουλεύουμε μισή χρονιά, σταματάμε 4 μήνες, ξαναρχίζουμε. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα, γιατί και σταματάει ο άλλος τα μαθήματα, πρέπει να ξανακάνει μετά για να ξαναθυμηθεί. Δεν είναι δυνατόν να έχει κάνει 5 ώρες μάθημα τώρα και μετά από ένα χρόνο. Αυτές οι 5 ώρες είναι ως μη γενόμενες. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα, συνεχίζουμε να τα αντιμετωπίζουμε, γιατί όλο αυτό έχει αφήσει μια τεράστια αούρα. Υπάρχει μεγάλη αναμονή, υπάρχει πίεση. Η εφαρμογή του νέου μέτρου ουσιαστικά αποτελεί ακόμη μια απόδειξη πως η ζωή των πολιτών που δεν έχουν εμβολιαστεί θα αποτελεί οδύσσια σε μια σειρά από βασικές υπηρεσίες, ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει και οικονομικό αντίκτυπο.